Έτσι άρχισε η ιστορία μου με τον περίεργο εκείνο άνθρωπο που άκουγε στο όνομα Άγγελος Φον Ζήραχ. Όλα άρχισαν εκείνη τη μέρα. Μια μέρα που τη σκίαζε τόσος πόνος. Μια μέρα που άρχισε να τη φωτίζει τόση ελπίδα και τόση συγκίνηση. Ο ίδιος δεν ήταν εύθυμος τύπος. Τη μέρα εκείνη όμως είχε βάλει τα δυνατά του να με κάνει να ευθυμίσω. Να μάθω πάλι να γελάω. Να αρχίσω να ξεχνάω τους εφιάλτες που με βασάνιζαν. Πάλι μελαγχολική. Σε προειδοποίησε, το θυμάσαι. Θα ήταν δύσκολο να τα καταφέρεις. Δεν πρέπει να σε ευχαριστά μαζί μου. Είσαι θαυμάσιος. Μόνο που μου φαίνεται όλα τόσο παράξενα. Δηλαδή πια. Όλα. Η πρώτη μας συνάντηση εκείνη τη φοβερή μέρα στο λιμάνι και ύστερα στο νοσοκομείο. Το ενδιαφέρον σου για μένα. Ώρες-ώρες νομίζω πως υπάρχει κάτι ανεξήγητο στη στάση σου. Ακόμη και σε σένα τον ίδιο. Είναι απαραίτητο να υπάρχει κάποια εξήγηση, κάπως έτσι ξαφνικά και αναπάντηχα, δεν αρχίζουν όλα. Τι ακριβώς ζητάς από μένα? Πες μου καλύτερα τι ακριβώς θα ήθελες εσύ να ζητά από σένα. Τα όνειρα τα δικά μου είναι πολύ συνηθισμένα. Έναν άνθρωπο δικό μου, ένα σπιτικό μου, μια οικογένεια. Σε απογοήτευσα. Κάθε άλλο. Το κάθε τι σε σένα με ενθουσιάζει και με συγκινεί από την πρώτη στιγμή, με την πρώτη ματιά. Μόνο που φοβάμαι πως απογοητεύσω εγώ. Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω. Νιώθω ένα φόβο εντελώς ανεξήγητο.